Εμείς τώρα τι πιάνουμε? Πιάνουμε το θέμα του γυναικολογικού ιατρείου στο Μαλεβέζι, το οποίο θα λειτουργεί πλέον σε εβδομαδιαία βάση. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, και για το συγκεκριμένο θέμα θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρίνα Βογιατζή, η οποία είναι πρόεδρος ΔΟΚΑΠΑΜ. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κυρία Βογιατζή. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Καλησπέρα, κυρία Βογιατζή. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα είχαμε ξαναπεί και πριν από λίγες εβδομάδες. Τώρα έχουμε αυτή τη σημαντική εξέλιξη. Και καλό είναι να ενημερωθεί και ο κόσμος, οι δημότες της περιοχής σας, για τη λειτουργία του γυναικολογικού ιατρείου. Σωστά, που αποτελεί μία προσπάθεια, μία συνεργασία ποιων φορέων? Λοιπόν, με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ξανά την εβδομαδιαία βάση την επαναλειτουργία του γυναικολογικού ιατρείου του Δήμου Μαλεβιζίου μεταξύ του ΔΟΚΑΠΑΜ και μεταξύ της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εκπροσωπούμενη από την κυρία Μπουρμπουδάκη, αλλά και σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας της Αγίας Βαρβάρας. Μια πολύ σημαντική βοήθεια για μας. Τους ευχαριστούμε θερμά. Τους ευχαριστούμε θερμά για την αγαστή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερα την κυρία Μπουρμπουδάκη, που βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με ένα αίσθημα ευθύνης, με ένα αίσθημα ευαισθητοποίησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ποιες είναι, δηλαδή ποιες εξετάσεις, σε ποιες εξετάσεις μπορεί να προχωρήσει κάποιος ιατρικές? Αρχικά να αναφέρουμε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν και αφορούν είτε ασφαλισμένες γυναίκες, αλλά και ανασφάλιστες. Πολύ σημαντικό αυτό. Πραγματοποιείται λοιπόν μία κλινική εξέταση, μία διενέργεια test pap, μία διενέργεια καλλιέργειας. Επιπλέον γίνονται focus group, ομάδες μικρής εργασίας, ιδιαίτερα τώρα λόγω του κορονοϊού, λόγω του COVID, για ενημέρωση σε θέματα ακράτειας, σε θέματα ημινόπαυσης. Επίσης, γίνονται συμβουλευτικές εφήβων, γίνονται συμβουλευτικές οικογενειακού προγραμματισμού που έχουν να κάνουν με την αντισύλληψη, που έχουν να κάνουν με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, αλλά ακόμη και σε σχολεία και με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και ένας από τους στόχους, βέβαια, και θέλω να σταθούμε σε αυτόν, είναι και η ενημέρωση και η πρόληψη. Η ενημέρωση των γυναικών σε θέματα που αφορούν την γυναικολογική υγεία. Ακριβώς. Σκοπός μας είναι εδώ στο Δήμο Μαλεβιζίου, με την επαναλειτουργία του γυναικολογικού ιατρείου, η προληπτική παρέμβαση, η οποία αποτελεί την προαγωγή της υγείας των γυναικών, αλλά και ενημέρωση των γυναικών σε θέματα γυναικολογικής υγείας, σε θέματα τέτοιου είδους φύσης. Είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση και τους καλούμε πραγματικά να επικοινωνήσουν μαζί μας, να κλείσουν τα ραντεβού τους, ιδιαίτερα τώρα λόγω COVID. Αναγκαστικά προχωράμε σε ραντεβού. Και εδώ θέλω να αναφέρω ότι, αν μου δίνετε το περιθώριο να αναφέρω τα τηλέφωνα, για τη Δημοτική Ενότητα Γαζίου και τη Λύσου μπορούν να απευθυνθούν στο 281-0823-547 και για τη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα στο 281-0711-776 στο Βοήθεια στο Σπίτι του Κρουσώνα. Να κλείσουν τα ραντεβού τους, να ενημερωθούν. Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Μάλιστα. Κυρία Βογιατζή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ καλά. Πολύ.